Αυτή είναι η εικόνα στη Νεάπολη. Μια γραφική και όμορφη κομμόπολη στο Λασίθι που ωστόσο, όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, χρόνο με το χρόνο νεκρώνει, ενώ παρά την προοπτική της η Νεάπολη δεν έχει αναδειχθεί ως ένας αξιόλογος τουριστικός προορισμός. Αντίθετα, η υποβάθμισή της, όπως λένε οι κάτοικοι, την καθιστά μια άδεια από ζωή κομμόπολη. Δεν υπάρχει κίνηση, τίποτα. Βλέπετε, πίνουμε τον καφέ μας ακόμα από το πρωί. Η κινητικότητα είναι περιορισμένη. Τουριστικά, εμείς εδώ στη Νεάπολη δεν είμαστε και ιδιαίτερα τουριστικό μέρος. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα και δεν υπάρχει αισιοδοξία. Σε σχέση με παλαιότερα, πώς είναι? Χάλια, πιο χάλια. Περαστική μόνο που εργαζόμαστε, να πούμε, λίγο το καλοκαίρι. Κινητικότητα από τους ντόπιους στα καταστήματα, πώς το βλέπετε? Στα μεγάλα καταστήματα, όλο και κάτι γίνεται. Στα μικρά, σαν εμένα, όχι. Βασικοί αιμοδότες της αγοράς παραμένουν οι ντόπιοι, ενώ οι εκτιμήσεις για το Πάσχα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Σε ρηχά νερά αναμένεται να κινηθεί η επισκεψιμότητα και το καλοκαίρι, καθώς οι επιχειρηματίες αναφέρουν πως οι τουρίστες στρέφουν το βλέμμα σε άλλες περιοχές του Λασιθίου. Τώρα που πλησιάζει και το Πάσχα, βλέπετε να αλλάζει το σκηνικό? Δεν νομίζω να αλλάζει. Ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος που είναι Νεαπολίτες αλλά μένανε στην Αθήνα. Τώρα, λόγω οικονομικής κρίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει να έρχονται και το Πάσχα. Είναι πολύ χάλια. Με ντόπιους, εντάξει, έρχονται, αλλά έτσι και έτσι. Από την υπόλοιπη Κρήτη, δηλαδή, έρχονται και Σαββατοκύριακο. Ναι, Σαββατοκύριακο κυρίως, για ολοήμερες ή περαστικοί, για να ανέβουν Λασίθι και τα σχετικά. Η Νεάπολη είναι ένας τουριστικός προορισμός, δηλαδή τον προτιμούν οι τουρίστες? Πολύ λίγο, γιατί ίσως δεν υπάρχουν υποδομές. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως η κίνηση ντόπιων αλλά και τουριστών είναι περιορισμένη και ζητούν υποδομές ώστε να αναδειχθεί η Νεάπολη. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ωραία κτίρια, έχουμε μουσεία, έχουμε πάρα πολλά. Απλά ο Δήμος, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, ένα λεωφοριάκι, μια εκδρομούλα, ένα κάτι με προορισμό οτιδήποτε και πέρασμα από τη Νεάπολη. Μία διατήρηση ή να φτιαχτούν κάποια αξιοθέατα που έχουμε, ώστε να προσελκύσουμε κόσμο. Δεν θα έρθει από μόνος του. Οι μόνιμοι κάτοικοι αναπολούν τα παλαιότερα χρόνια, όταν υπήρχαν περισσότερες υπηρεσίες στη Νεάπολη, γεγονός που, όπως λένε, έδινε μια διαφορετική δυναμική στην περιοχή. Οι τωρινές συνθήκες όμως την έχουν υποβαθμίσει αρκετά και παρά την ομορφιά της, πλέον είναι μια άδεια κομμόπολη. Εδώ ήταν το κέντρο και το έχουν κάνει. Εδώ ήταν η εφορία, εδώ ήταν το ταμείο, η αστυνομία, η νομαρχία παλιά. Όλα ήταν τα πράγματα, έχουν εξαφανίσει, θα πήγαν όλα στον Άγιο. Οι υπηρεσίες όλες οι δημόσιες έχουν φύγει, δεν υπάρχουν τράπεζες, δεν υπάρχει κάτι για να έρθει και ο κόσμος να ψωνίσει, να κινηθεί η αγορά. Φύγανε πολύ δυνατές υπηρεσίες από εδώ, οπότε κατά συνέπεια έχει αρχίσει η πτώση της. Όσο οι γενναίες παρεμβάσεις για την ανάδειξη της Νεάπολης απουσιάζουν, τόσο η υποτονική κίνηση θα βουλιάζει τις επιχειρήσεις όλο και περισσότερο.